Ανάσταση ταμείων προσδοκούν για τις γιορτές του Πάσχα οι έμποροι όλης της Λιβαδιάς, ποντάροντας στις καλές καιρικές συνθήκες, στις ομορφιές της περιοχής και στο πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων στο πλαίσιο της δημοφιλέστερης πολιτιστικής διοργάνωσης του Δήμου Λιβαδιών. Τα καταστήματα είναι έτοιμα για τις γιορτές με τις αναγκαίες ποσότητες και την απαιτούμενη ποιότητα στα προϊόντα τους, αλλά και με εορταστικό ωράριο που ξεκινά την Κυριακή των Βαΐων. Την Κυριακή των Βαΐων, 11 με 3, ξεκινάει το εορταστικό ωράριο. Κάθε μέρα θα είναι 9, 2 και 5.30 με 9 το βράδυ, εκτός τη Μεγάλη Παρασκευή, που πάντα υπάρχει αυτή η καθυστέρηση, είναι 11 με 7 το απόγευμα. Και το Μεγάλο Σάββατο 9 με 3. Περιμένουμε την Ανάσταση να είναι και στα ταμεία μας. Περιμένουμε κόσμο, ξένο. Τα μαγαζιά είναι έτοιμα, έχουν εμπορεύματα, έχουν καλές τιμές, έχουμε καλή διάθεση. Το Πάσχα στη Λιβαδιά παραδοσιακά είναι το δυνατό μας χαρτί και είναι ένας καλός προορισμός. Φέτος ο Δήμος έχει και εκδηλώσεις πολλές που ξεκινάνε από το Σάββατο του Λαζάρου και την Κυριακή των Βαΐων και όλη τη Μεγάλη Βδομάδα, με αποκορύφωμα βέβαια την Κυριακή του Πάσχα που θα είναι και η Γιώτα Γρίβα και τη Δευτέρα το βράδυ στις 9 που θα είναι η Γλυκερία. Υπάρχουν δρόμενα, υπάρχουν εκδηλώσεις πολλές. Περιμένουμε τον κόσμο να τον εξυπηρετήσουμε στα μαγαζιά μας και να έχουμε όλοι ένα καλό και ευχάριστο Πάσχα. Ξεκάθαρα ωστόσο, οι έμποροι της Λιβαδιάς βιώνουν, όπως υποστηρίζουν, τη μείωση των εισοδημάτων τους και μια καθημερινότητα που συνεχώς επιβαρύνεται. Η κατάσταση δεν είναι εύκολη. Η κατάσταση είναι δύσκολη. Καθημερινά βιώνουμε αυτό που έχουμε όλοι μας, τη μείωση του εισοδήματος. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα χρήματα για να καταναλώσουν, αυτό το κάτι παραπάνω που φαίνεται στα μαγαζιά μας. Μένουμε στα βασικά. Τα βασικά είναι για όλους μας η καθημερινότητα που γίνεται όσο πάει και πιο δύσκολη. Φόβους εκφράζουν παράλληλα για το μέλλον τους οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες λόγω της εφαρμογής του μέτρου της ψηφιακής κάρτας εργασίας και της πρόσθετης επιβάρυνσης του κλάδου που έρχεται με τον κεφαλικό φόρο του νέου φορολογικού νομοσχεδίου για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Ο μικρομεσαίος έμπορας δεν έχει τη στήριξη αυτή που περιμέναμε. Θεωρούμαστε οι στυλοβάτες της οικονομίας, όμως μέχρι τώρα είμαστε σε δυσμενή θέση. Και αυτό αποτυπώνεται καθημερινά. Τώρα με το καινούργιο φορολογικό, πολλοί συνάδελφοι που πραγματικά μένουν ανοιχτά για να πιάνε ένα πιάτο φαγητό στο σπίτι του και να ζήσουν τις οικογένειές τους, θα έχουν σοβαρό πρόβλημα. Σοβαρό πρόβλημα θα έχουν και ενδεχομένως από 1η Ιουλίου με την κάρτα εργασίας, που είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Πριν από 15 μέρες που είχαμε στην ΕΣΕΕ το συνέδριό μας το πανελλαδικό, υπόθηκε στους υπουργούς που ήταν εκεί και τα είπα να το εφαρμόσουν πιλωτικά σε ένα Υπουργείο και αν δούνε ότι δουλεύει να το βγάλουν και προς τα έξω. Έχει ατέλειες. Δεν μπορεί την καθυστέρηση του ενός Τετάρτου που θα κάνει ο υπάλληλος να έχουμε εμείς 1.500 ευρώ πρόστιμο. Το επόμενο διάστημα και μετά τις διευκρινήσεις που αναμένονται στα ερωτήματα των εμπόρων από το Υπουργείο Εργασίας, ο Εμπορικός Σύλλογος της Λιβαδιάς προετοιμάζει ενημέρωση των μελών τους για την ψηφιακή κάρτα και για τα POS. Έχουμε κανονίσει και σαν Εμπορικός Σύλλογος, γιατί περιμένουμε κάποια θέματα που έχουμε συζητήσει και με την κυρία Μιχαηλίδου και με το Υπουργείο, να γίνουν κάποιες διευκρινήσεις και να κάνουμε μια ενημερωτική συνάντηση με ένα πολύ καλό team που έχουμε βρει, για να ενημερωθούν οι συνάδελφοι και για τα POS που υπάρχουν ακόμα εκκρεμότητες και για την κάρτα εργασίας.